Αιματηρή διπλή βομβιστική επίθεση έξω από το γήπεδο της Μπεσίκτας συγκλώνησε την Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 166 τραυματίστηκαν. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, όλοι οι νεκροί εκτός από δύο ήταν αστυνομικοί. 17 από τους τραυματίες υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και βρίσκονται στην εντατική. Η πρώτη έκρηξη αποδίδεται σε παγιδευμένο αυτοκίνητο έξω από το γήπεδο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, βομβιστής αυτοκτονίας ενεργοποίησε εκρηκτικά σε παρακείμενο πάρκο. Δύο ώρες νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί ο ποδοσφαιρικός αγώνας Μπεσίκτας Μπούρσασπορ και το τουρκικό πρωτάθλημα. Το νεόδμητο γήπεδο βρίσκεται κοντά στην πλατεία Ταξίμ και μια ανάσα από το περίφημο παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ στις ακτές του Βοσπόρου. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική με στόχο αστυνομικούς και πολίτες. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ως χώρα και ως έθνος θα νικήσουμε τον τρόμο, τις τρομοκρατικές οργανώσεις και τις δυνάμεις που κρύβονται πίσω τους, κατέληξε στο διάγγελμά του ο Τούρκος πρόεδρος. Αυτόπτες μάρτυρες μεταφέρουν σκηνές χάος που εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά την έκρηξη κοντά στο σημείο. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι κρατούνται 10 άτομα με βάση στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το παγιδευμένο αυτοκίνητο. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Το τελευταίο διάστημα πάντως, η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, Κούρδοι μαχητές του PKK και ακροαριστερές οργανώσεις έχουν εξαπολύσει κύμα πολύ νεκρών επιθέσεων στην Τουρκία.